Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με το εξής θέμα, με το θέμα των τιμών στα καύσιμα σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης. Ένα θέμα το οποίο μας ανησυχεί, ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και βέβαια μην ξεχνάμε και το εξής, ότι διανύουμε τουριστική περίοδο και η πλειονότητα, οι περισσότεροι, είτε σε επίπεδο Κρήτης, είτε σε επίπεδο Ελλάδας, το σκέφτονται ακόμα και να μετακινηθούν για απλές καθημερινές διαδρομές. Θέλω λίγο να αναλύσουμε το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται στα πρατήρια υγρών καυσίμων σε επίπεδο Ηρακλείου και σε επίπεδο Κρήτης με τον κύριο Σταύρο Κουμουλά, επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης πρατηρίων υγρών καυσίμων. Ένας άνθρωπος, ένας επιχειρηματίας, ο οποίος ξέρει ως ολίγη το κλίμα το οποίο διαμορφώνεται και βέβαια τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν αυτή τη στιγμή και θα καθορίσουν το επόμενο διάστημα. Πάμε να τον συναντήσουμε. Κύριε Κουμουλά, την καλησπέρα μου. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους ακροατές που μας παρακολουθούν. Σας ευχαριστώ θερμά. Θέλω να ξεκινήσουμε λίγο και να αποτυπώσουμε την στιγμή, αυτή τη στιγμή, πού κυμαίνονται οι τιμές στα καύσιμα σε επίπεδο Ηρακλείου, σε επίπεδο Κρήτης. Θα σας πω το εξής. Στην τελευταία μας επικοινωνία με είχατε ερωτήσει με μεγάλη αγωνία εάν τότε, αν θυμάστε, με τα 2,5 ευρώ το λίτρο στην τιμή της αμόλυβδης και σας είχα πει με βεβαιότητα όχι και είχατε κρατήσει κάποιες επιφυλάξεις. Τελικά βγήκα αληθινός και δεν ανέβηκε ποτέ εκεί η τιμή της αμόλυβδης. Αυτή την περίοδο είμαστε κάτω από τα 2 ευρώ και 40 λεπτά μετά από αρκετό καιρό στην τιμή της αμόλυβδης και μάλιστα αρκετά κάτω. Η εβδομάδα αυτή που διανύουμε ήταν πτωτική και η εβδομάδα που μας έρχεται επίσης θα είναι πτωτική. Οπότε πιστεύω ότι θα δούμε μια σημαντική πτώση στις τιμές και στις αμόλυβδης βενζίνης αλλά και στο πετρελαίου κίνησης που επίσης ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο. Αυτή τη στιγμή κατά μέσο όρο βρισκόμαστε περίπου στα 2,36, κάπου εκεί είμαστε. Στην αμόλυβδη. Πολύ σωστά. Είμαστε στην την τιμή της, των 2 ευρώ και 36 έως 2 ευρώ και 38, ναι. Ίσως και 39. Πάντως, στο σύνολο είναι κάτω από τα 2 ευρώ και 40 λεπτά στην πόλη του Ηρακλείου. Ναι. Και αποκλιμακώνεται και η τιμή εκτός Ηρακλείου. Κατεβαίνει και σιγά σιγά και εκεί η τιμή της αμόλυβδης. Μάλιστα. Είμαστε σε ένα αισιόδοξο φεγγάρι. Σήμερα αυτό. Με φόντο τώρα τις επόμενες 2 εβδομάδες, πόσο ακόμα θα πέσουν οι τιμές? Οι δείκτες στη διεθνή αγορά δείχνουν ότι είναι πτωτική στα χρηματιστήρια όσο αφορά το βαρέλι του αργού πετρελαίου. Κυμαίνεται γύρω στα $110. Αυτό μεταφράζεται λοιπόν ότι σίγουρα για την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πτωτικά και ίσως και την μεθεπόμενη εβδομάδα. Αλλά παρακολουθούμε για την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε πτωτικά. Είναι ένας καλός ιονός αυτός. Καλός ιονός. Συγκυριακά λοιπόν οδηγούμαστε σε μια σταδιακή πτώση. Το θέμα βέβαια τι γίνεται και το επόμενο διάστημα και τους επόμενους μήνες και πώς θα διαμορφωθούν οι τιμές. Είστε αισιόδοξος ότι κάποια στιγμή θα μπει ένα φρένο? Εγώ είμαι φύση αισιόδοξος και ανέκαθεν το υποστήριζα ότι θα δούμε μία αποκλιμάκωση στις τιμές και θεωρώ ότι μετά το καλοκαίρι, προς το τέλος του καλοκαιριού, Σεπτέμβρη με Οκτώβρη, θα έχουμε και μία αισθητή πτώση των καυσίμων. Θεωρώ ότι οι ηγέτες των κρατών μελών κάνουν προσπάθειες σε συνδυασμό με την επικείμενη επίσκεψη του πλανητάρχη Biden στην Σαουδική Αραβία που έχει ένα σκοπό. Όλα αυτά νομίζω ότι οδηγούνται σε αυτό το συμπέρασμα. Ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε μια σημαντική πτώση των καυσίμων. Στο τέλος του καλοκαιριού, και είστε ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα της μικρομεσαίας και όχι μόνο επιχειρηματικότητας, αλλά στο τέλος του καλοκαιριού τι σημαίνει? Ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η τουριστική περίοδος και δεν ξέρω κατά πόσο η κίνηση έχει μειωθεί σε σχέση με την περίοδο που τα καύσιμα κατά κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών η τιμή τους ήταν διαχειρίσιμη. Αν έχει μειωθεί η κίνηση λοιπόν και αν βέβαια θα υπάρξουν και σε τι βαθμό επιπτώσεις στο μέτωπο και του εσωτερικού τουρισμού. Να το ανοίξουμε λίγο κύριε Κουμουλά. Κοιτάξτε να δείτε, η κρίση στα καύσιμα, στις τιμές των καυσίμων είναι διεθνή. Δεν είναι ελληνικό το φαινόμενο. Οπότε ό,τι μέτρα προσπαθούν να πάρουν οι ηγέτες αυτή τη στιγμή των κρατών
είναι με φόντο 2-3 μηνών να δούμε την σοβαρή πτώση στις τιμές. Οπότε τώρα προσαρμοζόμαστε σε αυτή τη νέα πραγματικότητα που έχουμε όσο αφορά την επόμενη και τη μεθεπόμενη εβδομάδα. Όσο αφορά την τουριστική περίοδο, αναγκαστικά ο κόσμος βγαίνει, κυκλοφορεί, διότι δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι που κινούνται εκτός Ηρακλείου για τις επιχειρήσεις τους, όπως είναι τα ξενοδοχεία, όπως είναι οι εταιρείες. Οπότε αναγκάζονται να πάρουν το αυτοκίνητό τους. Απλά μειώνουν τις εσωτερικές μετακινήσεις, κάνουν τα απολύτως απαραίτητα. Επίσης, έχουμε παρατηρήσει το φαινόμενο. Το γνωστό φαινόμενο όταν ήμασταν στην περίοδο της κρίσης που μαζεύονταν 2, 3 και 4 άνθρωποι και μπαίνουν σε ένα αυτοκίνητο για να πάνε στην εργασία τους. Αυτό το φαινόμενο έχει επιστρέψει και να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και εν αναμονή του Fuel Pass 2, το οποίο όλοι το περιμένουν, ειδικά οι καταναλωτές, πώς και πώς, για να δουν ένα ακόμα ελάφρυμα στο εισόδημά τους. Έχουμε μπει στην καθημερινότητά τους, στα καύσιμά τους. Έχουμε μπει στην λογική και η κυβέρνηση, βέβαια, της επιδότησης στο μέτωπο των υγρών καυσίμων. Παράλληλα, τι άλλο χρειάζεται, κύριε Κουμουλά, από την εμπειρία σας και από το σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται? Ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν? Είναι μια συζήτηση που πραγματοποιείται από την έναρξη της οικονομικής κρίσης μέχρι και σήμερα, όπου η τιμή στα καύσιμα ακολουθεί μια ανωδική τροχιά. Τι πρέπει να γίνει? Το μόνο φρένο που μπορεί να μπει αυτή τη στιγμή και αν γίνεται να υλοποιηθεί από την κυβέρνηση είναι ξεκάθαρα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης, να μειωθεί ο φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το μέτρο το οποίο θα βάλει φρένο στην έξαρση της αύξησης της τιμής στα υγρά καύσιμα, αφενός μεν. Αφετέρου όμως δεν κάνουν αυτή τη διαδικασία, διότι τα έσοδα που έχουν από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης κάθε μήνα είναι τόσο μεγάλα, τα οποία είναι αυτά που στην ουσία συντηρούν τα επιδόματα που γυρίζουν στους καταναλωτές στην καθημερινότητα του κόσμου, όπως είναι το Fuel Pass 2 που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση και είναι ένα κονδύλι της τάξης των 380 εκατομμυρίων ευρώ, όπως είναι η επιδότηση στην ενέργεια που είναι στην τάξη των 580 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα αυτά τα χρήματα έρχονται από τον επιπλέον φόρο κατανάλωσης που μπαίνουν κάθε μήνα στα κρατικά ταμεία. Εμείς σαν Ομοσπονδία προσπαθούμε, πιέζουμε συνεχώς. Η απάντηση που λαμβάνουμε δυστυχώς είναι η ίδια και η ίδια, ότι δεν υπάρχει αυτό το κονδύλι που θα καλύψει αυτή την επιδότηση από πλευράς ειδικού φόρου κατανάλωσης, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να εστιάσουμε λίγο κλείνοντας και στο θέμα της βιωσιμότητας και της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων του κλάδου. Καταγράφεται μία μείωση στην κατανάλωση. Κατ' επέκταση υπάρχουν και επιπτώσεις και στις επιχειρήσεις σας. Η μείωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι της τάξης τουλάχιστον 15% σε κάθε πρατηριούχο, το λίγο το λιγότερο, διότι ο κόσμος, όπως βλέπετε και με την καθημερινότητα, δεν είναι μόνο το καύσιμο που χρησιμοποιεί, είναι το σούπερ μάρκετ, είναι το ρεύμα. Τώρα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, έχουν αυξημένο ρεύμα λόγω του air condition, οπότε, όπως καταλαβαίνετε, προσπαθούν να τα βάλουν σε ένα ισοζύγιο, ούτως ώστε να έχουν τα χρήματά τους, να τα κατανέμουν σωστά. Οπότε η μείωση είναι αναπόφευκτη. Νομίζω όμως ότι αυτό θα συνεχιστεί για τους επόμενους μήνες, με μόνη λύση το Fuel Pass 2, που θα είναι κάτι πρόσκαιρο και αυτό. Μάλιστα. Εγώ κρατώ την αισιοδοξία σας, όπως πάντα βέβαια. Φωτογραφίσαμε τη στιγμή. Ξέρετε, τα δεδομένα αλλάζουν, όπως και με την πανδημία. Κάθε μέρα δεν ξέρεις την επόμενη μέρα τα ξημερώσει. Κάπως έτσι διαμορφώνεται και στον κλάδο σας το σκηνικό. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και το μόνο σίγουρο, θα τα ξαναπούμε το επόμενο διάστημα. Σας ευχαριστώ και εγώ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, κύριε Κουμουλά. Να είστε καλά.